Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και είμαι αειδιασμένη. Αειδιασμένη είμαι. Χθες το βράδυ μου έστειλε μια φίλη στο Instagram το εξής ακόλουθο μήνυμα. Ο γράφει «Θέκλα μου τι κάνεις, το έχεις ακούσει, αυτό κάνει χαμό στο TikTok» η επιτομή του μισογενισμού και μου στέλνει ένα link, μου στέλνει ένα σύνδεσμο, ανοίγω το σύνδεσμο, είναι ένα βίντεο κλιπ στο YouTube με το τραγούδι του Έλληνα Τράπερ Μπόσικαν -er με τίτλο «Φεμινιστής». Δεν το είχα ακούσει το τραγούδι, το άκουσα και τη έγραψα τι μου έκανες τώρα, μετάνιωσα που το άκουσα. Μου λέει και πόσοι το ποστάρουν δυστυχώς. Της λέω σοβαρά, ναι, μου λέει, στο έστειλα γιατί βλέπω το ανεβάζουν πολύ και στο Instagram και στο TikTok. Και τη λέω, πω, πω λε να κάνω response video, μου λέει, πιστεύω πω ναι. Δεν είναι τυχαίε οι γυναικοκτονίε όταν 12χρονα αγόρια το παίζουν στο κινητό του και το τραγουδούν. Μένω σε μια φτωχογειτονιά στη Νέα Αιωνία και όλο αυτό ακούω στου δρόμου από παιδιά. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τους στίχους του τραγουδιού. Πρωτού θα σου διαβάσω ψάχνω να βρω τον ορισμό του τι σημαίνει τραπ μουσική. Τι σημαίνει η μουσική trap; Διαβάζω στο διαδίκτυο ότι η μουσική trap είναι ένα μουσικό υποείδος το οποίο δημιουργήθηκε κατά τα τέλη της δεκαετίας του 90 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000 στις Ηνωμένε Πολιτείες Αμερικής λέει το οποίο είναι μια μετεξέλιξη του hip-hop του Νότου. Λέει ότι ο όρος trap αρχικά αναφερόταν σε μέρη που πραγματοποιούν τα διακινήσεις ναρκωτικών. Τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί με την ηλεκτρονική χορευτική μουσική, Electronic Dance Music, EDM, από καλλιτέχνες που έχουν κάνει remix και έχουν δημιουργήσει τραγούδια τραπ με περισσότερα χαρακτηριστικά που μοιάζουν περισσότερο στην ηλεκτρονική χορευτική μουσική. Λοιπόν, ο καλλιτέχνη έχει το ψευδόνιμο Μπόσικαν. Βρίσκω στο διαδίκτυο ένα άρθρο παλιότερη χρονολογία από τη Λάιφο. Λέει Μπόσικαν, εκεί όπου το Λαϊκό τη Θεσσαλονίκη συναντάει το σύγχρονο Ράπ. Ο Μπόσικαν λέει είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση τράπερ που έχει περισσότερα κοινά με τον Παντελίδη παρά με τον Young Thok. Είναι λαϊκός ακόμη και στο λιγμό του όταν λέει τραγουδιστά τα ρεφρέν. Είναι ένα άρθρο ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2021. Ο συντάχτης του, του άρθρου είναι M. Hulot. Και λέει η γραμμή που χωρίζει το ομό από το χιδαίο και την καφρίλα είναι πολύ λεπτή στο σημερινό ραπ. Εξαρτάται από ποιος το ακούει, πόσο εξοικειωμένος είναι με τον νέο ήχο, αν τον αποδέχεται ή αν τον απορρίπτει ο σκουπίδι, εντό αγωγικών. Ο Μπόσικαν είναι μια πολύ ξεχωριστή περίπτωση που πατάει ακριβώς σε αυτή τη λεπτή γραμμή. Αν ακούς τραπ, είναι ένας αυθεντικός τραπερ, με φλόου μοναδικό, με φωνή χαρακτηριστική, με ήχο σύγχρονο, με διεθνή στάνταρτ και βέβαια με όλα τα καλά και τα κακά που φέρει αυτή η ιδιότητα. Είναι από το άρθρο της ΛΑΙΦΟ ημερομηνία 2 Ιανουαρίου 2021. Λοιπόν, δεν μπορώ να παίξω τη μουσική και δεν θέλω κιόλα να την παίξω. Ε, ο λόγος που δεν μπορώ να την παίξω είναι γιατί ε, ναι. Οι trappers ε, ανήκουν σε δισκογραφικές εταιρείε, οι οποίες έχουν ε, ε, τα δικαιώματα των βίντεο και του ήχου, οπότε εάν παίξω αυτό το βίντεο θα αποκλειστεί το βίντεο από το YouTube. Λοιπόν, ε, το τραγούδι του Μπόσικαν με τίτλο «Φεμινιστής» το οποίο, όπως μας έχει γράψει η φίλη, το τραγουδούν στους δρόμους παιδιά. Δωδεκάχρονα αγόρια το παίζουν στο κινητό και το τραγουδούν. Ψάχνει έναν άντρα με μέλλον. Ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Και σάρικος τυχώς, ε. Η κοπέλα ψάχνει έναν άντρα με μέλλον. Εγώ ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Ο στίχος και μόνο ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν παραπέμπει στο ταμπού της παρθενίας της πατριαρχικής κοινωνίας όπου ένας άντρας θέλει να γνωρίσει μια γυναίκα χωρίς παρελθόν που να είναι ο πρώτος της ερωτικός σύντροφος και άρα αυτή η γυναίκα εφόσον δεν έχει παρελθόν δεν θα μπορεί να συγκρίνει τη συμπεριφορά και την όλη ε, αντιμετώπιση αυτού του άνδρα με προηγούμενους συντρόφους και όπως λένε και πολλοί ε, παλαιοί τύποι, πατριαρχικοί τύποι, τη γυναίκα πρέπει να την πάρεις μικρή και αυγαλτή για να την πλάσεις, ούτω ώστε να είναι πλήρως υποταγμένη σε σένα. Άρα ξεκινάει το τραγούδι φεμινιστής, του Μπόσικαν, δεν τον γνώριζα τον τύπο το όνομά του, τώρα έμαθα το όνομά του, Ψάχνει ένα άντρα με μέλλον, Ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Να μην κοιτάει το συμφέρον και να κάνει ό,τι τη λέω εγώ. Το να μην κοιτάει το συμφέρον μπορεί να το καταλάβω με το γεγονό ότι σε μια ελιστική κοινωνία όπω τη σημερινή, αρκετοί άνθρωποι και άντρε και γυναίκε μπαίνουν σε ερωτικέ σχέσει με βάση το οικονομικό συμφέρον. Το να κάνει ό,τι τη λέω εγώ είναι για μένα μια ξεκάθαρα εξαιρετικά μισογυνιστική δήλωση, επιθυμία, που προάγει το κοινωνικό στερεότυπο ότι ο άνδρας είναι ανώτερος της γυναίκας και η γυναίκα πρέπει να υπακούει τυφλά τον άνδρα έχουμε γίνει μπουρδέλο, η φάση με κάνει έξω φρενών, ψάχνει έναν άντρα με μέλλον, ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν. Το έχουμε γίνει μπουρδέλο, υποθέτω ότι είναι ένα στίχος ο οποίος αναφέρεται στο πώς είναι η κοινωνία μας σήμερα. Κατά την άποψη του, η κοινωνία μας έχει γίνει μπουρδέλο. Συμφωνώ και εγώ ότι η κοινωνία μας έχει γίνει μπουρδέλο, αλλά δεν νομίζω ότι ερμηνεύουμε το τι είδου μπουρδέλο έχει γίνει η κοινωνία με τον ίδιο τρόπο. Επαναλαμβάνει το ψάχνει έναν άντρα με μέλλον, ψάχνω μια γυναίκα χωρίς παρελθόν για να το ε, εν, εντυπώσουν όσο πιο βαθιά γίνεται στο μυαλό του τα νεαρά αγόρια τα οποία τον ακούνε και ταυτίζονται να πλάσει τις νέες γενιές με αυτά τα μισογενιστικά ιδεώδη. Συγγνώμη, πάμε καθόλου καλά τώρα. Ποιο κάθεται και τον ακούει αυτό το χοντρό, ποιο είναι αυτό ρε. Ε, φαντάζομαι ότι ο στίχο Ποιο κάθεται και τον ακούει αυτό το χοντρό, ποιο είναι αυτό ρε, είναι ένα αυτοαναφορικό στίχο. Βλέπω στη φωτογραφία και στο βίντεο κλίπ ότι είναι εύσωμος ο Τράπερ και είναι αυτοαναφορικός ο στίχο, φαντάζομαι είναι μία προσπάθεια για αυτοσαρκαστικό χιούμορ. «Μπόσι με φωνάζουν», άρα είναι το χαϊδευτικό του, είναι «μπόσι» το καλλιτεχνικό του όνομα, «μπόσι» το φωνάζουν, «μπός» boss", αφεντικό, «μπόσι» με φωνάζουν σεξιστή, μισογίνη, ρατσιστή που τα και τα Λαβερτζή, επειδή μου αρέσει το μουνί. Είμαι παλαιά σκοπής, άνδρας παλαιά Αγαπάω τις γυναίκες, αλλά ακούγομαι απρεπής. Ο ίδιος λέει ότι χαρακτηρίζεται ως σεξιστής, μισογύνης, «Ρατσιστής» και αυτέ τι άλλε δύο υβριστικέ λέξει που έχει χρησιμοποιήσει, αλλά ο ίδιο λέει είμαι παλαιά Αγαπάω τι γυναίκε, αλλά ακούγομαι απρεπή. Πώ μπορεί να αγαπάς ανθρώπου για του οποίου μιλάς με απρέπεια. Με το ασθενέ φίλο πάντα ευσεβή. Κορίτσια δεν συστήθηκα, φεμινιστής. Εδώ βλέπουμε μια υπέρτατη ηρωνία. για να κερατώσει η δικιά σου είχε λόγο, εγώ κεράτωσα απλά γιατί είχε κόλλο. Εδώ εκφράζει το τεράστιο μισογενιστικό στερεότυπο ότι οι γυναίκες απατούν επειδή είναι ανήθικες, ενώ οι άνδρες απατούν επειδή έχουν σεξουαλικές ορμές. Να ενημερώσω τον Μπόσικαν και τον οποιοδήποτε άλλο ούτω καλούμενο φεμινιστή, γιατί μόνο φεμινιστή δεν είναι, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε σεξουαλικέ ορμέ και ίσω οι γυναίκε να έχουν περισσότερε σεξουαλικέ ορμέ από του άντρε, παρόλο που η πατριαρχική κοινωνία για να μπορέσει να υποτάξει τι γυναίκε του άντρε, να ενημερώσω ότι οι πρωτόγονε κοινωνίε ήταν μητριαρχικέ, οι γυναίκε είχαν την εξουσία. Τα παιδιά δεν γνώριζαν τον πατέρα τους, μόνο τη μητέρα τους. Σε καμία περίπτωση οι γυναίκες από τη φύση δεν είναι ασθενές φίλων. Μπορεί να έχουμε οι γυναίκες ένα λιγότερο ανεπτυγμένο μυϊκό σύστημα, όμως ο ψυχοσωματικός οργανισμός της γυναίκας έχει περισσότερες αντοχές από αυτόν του άνδρα και αυτό φαίνεται και από τη βιολογία. Ε, όταν τα παιδιά είναι μικρά, τα κορίτσια προηγούνται κατά δύο χρόνια περίπου της βιολογικής ανάπτυξης από τα γόρια, ακόμη και η ανάπτυξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου ολοκληρώνεται στα 26 στα κορίτσια και στα 28 στα αγόρια. Και για να μπορέσει να υποταχθεί το γυναικείο φύλλο από το πατριαρχικό στυλ κοινωνίας, έπρεπε οι γυναίκες να χάσουν την όποια δύναμη είχαν. Τρεις είναι οι μορφές εξουσίας στον κόσμο, στους ανθρώπους. Το σεξ, η, η οι θέσει εξουσία και τα χρήματα. Οπότε στην Πατριαρχία οι γυναίκε δεν μπορούσαν να είναι αρχηγοί. Θεσπίστηκαν τα ταμπού τη παρθενίας και τα ταμπού τα σεξουαλικά σε σχέση με τι γυναίκε. Η Πατριαρχία παρουσιάζει τι γυναίκε ω ασθενέ φίλο και παρουσιάζει λανθασμένα τι γυναίκε ότι οι γυναίκε μπορούν να έχουν σεξουαλική ζωή μόνο με συνέστημα, ενώ οι άνδρε μπορούν και χωρί συνέστημα ως ψυχολόγος γνωρίζω και σας το λέω και στο καινούριο μου βιβλίο το οποίο θα κυκλοφορήσει τους επόμενους μήνες το τεκμηριώνω επιστημονικά ότι τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες μπορούν να λειτουργήσουν σεξουαλικά και με συνέστημα και, χωρί χωρίς συνέστημα δεν είναι ίδιον των ανδρών μόνο να κάνουν σεξ χωρίς συνέστημα το πατριαρχικό αφήγημα της κοινωνίας όμως παρουσιάζει τις γυναίκες ως ασθενέστερο φύλλο, ως πιο συναισθηματικό φύλλο, και ως α, α, μπιπ γυναίκες οι οποίες α, όπως γράφει εδώ στο στίχο του ο συγκεκριμένος λέει για να κερατώσει δικιά σου είχε λόγο, εγώ κεράτωσα απλά γιατί είχε κόλλο. Μόλις την έφαγα την έκαναν follow, είμαι ο εαυτός μου, δεν παίζω κάποιο ρόλο. Τώρα δεν ξέρω τι έχει φάει, τι εννοεί μόλις την έφαγα την έκανα follow, δεν κατάλαβα. Τι εννοεί, εννοεί ότι έχει κάνει σεξ με μία κοπέλα και μετά που έκανε σεξ την έκανε και unfollow από τα social, ότι την κοροϊδέψε για να την απαυτώσει και μετά την έκανε και unfollow και είναι ο εαυτός του δεν παίζει ρόλο. Άρα ναι νεαρά ναι, παιδιά που ακούτε αυτά τα trap τραγούδια, και αυτούς τους στίχους, τους trash στίχους, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι trash αυτή η στίχη, ότι είναι σκουπίδια αυτή η στίχη, ότι είναι εντάξει να κορίδεψετε μια γυναίκα, να την ακολουθήσετε στο Instagram, να την ακολουθήσετε στο TikTok, να την ακολουθήσετε στα social, να της κάνετε love bombing, βομβαρδισμό αγάπης, να πέσει στην παγίδα σας... Και όταν θα κάνετε σεξ μαζί της να την κάνετε αν φόλου. Εκτός και αν εννοεί ότι μόλις την έφαγα, δεν λέει μόλις το έφαγα το κέρατο δηλαδή, λέει μόλι την έφαγα. Δεν καταλαβαίνω. Με κάνει τάκ, με κάνει story, τη αρέσουν μάγκε αλλά και φλόρι. Μην την πιέζετε, κάντε πίσω όλοι. Θα πάρει μόνο πίπα, λέει, γιατί έχει αγόρι. Με κάνει τάκ, με κάνει story. Φαντάζομαι εννοεί για μια κοπέλα η οποία σε μια ανάρτησή της ή σε ένα story αναφέρεται σε αυτόν. Που είναι μάγκα, τη αρέσουν οι μάγκε, αλλά και οι φλόροι. Και φαντάζομαι φλόροι είναι οι άντρε οι οποίοι δεν βρίζουν τι γυναίκε στο μυαλό του μέσα. Δηλαδή δεν βρίζουν τι γυναίκε, είναι πραγματικά φεμινιστέ, είναι ανθρωπιστέ. Μην την πιέζετε, κάντε πίσω όλοι. Θέλει, θα πάρει μόνο πίπα, λέει, γιατί έχει αγόρι εννοεί ότι θα του κάνει μόνο στοματικό σεξ γιατί έχει αγόρι. Ο Θεός και η ψυχή του, δηλαδή πραγματικά σπάσαν τα μπαρόμετρα. Το τι είναι τα μπαρόμετρα, δεν ξέρω, τα βαρόμετρα εννοεί. Σε γαμάω, αλλά δεν σε πιάνω γκόμενα, δηλαδή κάνω σεξ μαζί σου, αλλά δεν κάνω σχέση. Είσαι σαν ταξί, έχεις πολλά χιλιόμετρα. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο μισογυνιστικό ένα σχόλιο από αυτό. Σε γαμάω, αλλά δεν σε πιάνω γκόμενα. Κάνω σεξ μαζί σου, αλλά δεν δημιουργώ σχέση μαζί σου, γιατί δεν έχει αξία πλέον ω γυναίκα, επειδή έχει πάει με πολλού άντρε. Μα θα βρεθεί ένα μαλάκα και για σένα, να σου περάσει δαχτυλίδι και ένα στέμμα. Πόσα περάσανε πριν από σένα χέρια, αν δεν έχει θέμα εσύ, στα αρχίδια μου εμένα. Εδώ υποτιμά και τι γυναίκε οι οποίε. Έχουν σεξουαλική ζωή όπω έχουν οι άνδρε, και υποτιμά και του άνδρε οι οποίοι παντρεύονται μια γυναίκα που έχει σεξουαλική ζωή πριν από αυτού. Γιατί, ναι, κυρίε και κύριοι, έχουμε επιστρέψει στο μεσαίωνα, έχουμε επιστρέψει στι απαρχέ τη πατριαρχική κοινωνία, όπου μια γυναίκα έχει αξία μόνο αν είχε παρθενικό ημένα. Καμία άλλη αξία δεν είχε μια γυναίκα. Και ξαναλέω ότι το σεξ είναι δύναμη, οπότε για να αποδυναμώσουμε τι γυναίκε. Πρέπει να του αφαιρέσουμε το δικαίωμα στο σεξ, να τι ντροπιάσουμε για το να έχουν σεξουαλικέ επιθυμίε, να τι κάνουμε να νιώθουν βρώμικε και χρησιμοποιημένε αν έχουν σεξουαλική ζωή. Και εμεί, επειδή είμαστε άντρε, γαμάμε και ράνουμε, που λέμε στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό, Μπό. Γαμάμε και ράνουμε. Γαμό και ράνο σημαίνει γαμάω και φεύγω. Την κάνω αν φόλο μετά δηλαδή. Εσχρά, εσχρά τα λόγια. Εσχρή στοίχη. Όχι για τι λέξει που χρησιμοποιεί, βλέπει τι της α, αναπαράγω χωρίς ντροπή γιατί είναι απλώ λέξεις. Το νόημα πίσω από τις λέξει είναι σχρό. Νομίζεις χαίρομαι που γίναμε έτσι. Με ποια θα κάνω σπίτι, με ποια σχέση. Ποια θα καθαρίσει, ποια θα μαγειρέψει... και εγώ με αυτά που κάνω ποια θα με αντέξει. Λυπάται ο κακομύρης για το ότι είχε καταστραφεί η κοινωνία... και δεν θα βρει κάποια καλή κοπέλα, παρθένα, χρησιμοποίητη να κάνει σπίτι μαζί της, να κάνει σχέση μαζί της και αυτή την κοπέλα θα την έχει για να καθαρίσει και για να μαγειρέψει την Παρθένα. Και εγώ με αυτά που κάνω πια θα με αντέξει. Και έχει σοβαρό πρόβλημα το παιδί επειδή εξελίσσεται το ζήτημα του φεμινισμού, αποκτούν οι γυναίκες περισσότερη επίγνωση των δικαιωμάτων τους και δεν δέχονται ο άνδρας τους να τις έχει στο σπίτι, να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν, να τι απατάει και να τον αντέχουν. Κρίμα ο κακομοίρη. Ψάχνει ένα άντρα με μέλλον, ψάχνω μια γυναίκα χωρί παρελθόν για να τον εμπεδώσουμε το ρεφρέ, να μην κοιτάει το συμφέρον και να κάνει ό,τι λέγω. Μόνο οι άντρε θα κοιτάνε το συμφέρον. Οι γυναίκε δεν πρέπει να κοιτάνε το συμφέρον. Ε, να σε ενημερώσω ότι έχει πάρα πολλού άνδρε οι οποίοι φτιάχνουν σχέσει με γυναίκε ακόμη και παντρεύονται γυναίκε για να του φάνε τα χρήματά του. Να, λοιπόν, ε, 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 να σε ενημερώσω ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκε που είναι πρικοθήρε, έχει και άνδρε πρικοθήρε. Συνεχίζει λοιπόν, πάμε παρακάτω. Στήθο χίλια μεγένθυνση επέμβαση. Εδώ κατηγορεί τι αισθητικέ επεμβάσει. Να ενημερώσω ότι οι αισθητικέ επεμβάσει κάνουν και άνδρε. Λίγο κέρατο για την ανανέωση, εθισμένες στην επιβεβαίωση, οι ιερόδουλες με παραπάνω χρέωση. Εδώ μας λέει ότι όλες οι γυναίκες είναι ιερόδουλες. Είναι όλες οι ιερόδουλες οι γυναίκες. Πόσα χιλιάρικα μου φύγανε για ένα ραντεβού, ενώ στο σπίτι φέρνω με 100 ευρώ τα ναπού. Εννοεί ότι όταν βγαίνει ραντεβού με μία κοπέλα α, με σκοπό να την εντυπωσιάσει και να κάνει σχέση, θα του φύγουν πολλά χιλιάρικα στο ραντεβού, ενώ με 100 ευρώ φέρνει στο σπίτι μία ιερόδουλη. Το «ταναπού» είναι η λέξη «πουτάνα» αναγραμματισμένο. Και κατηγορεί τι γυναίκες για το ότι κάνουν ε, μεγένθυνες ε, επεμβάσεις αισθητικέ. Και ότι, για να ανανεώνονται κερατώνουν του συντρόφου του. Δεν είναι όλε οι γυναίκε που κερατώνουν, ούτε όλοι οι άνδρες είναι που κερατώνουν. Φτάνει με τα κοινωνικά στερεότυπα και τι κοινωνικέ προκαταλήψει. Δεν σε εμπιστεύομαι, συγγνώμη μπουμπού, με πόσε έχω βγει ενώ ήταν αλλουνού. Παντρεμένε, αραγωνιασμένε. Δηλαδή, δεν εμπιστεύεται αυτό στην κοπέλα που έχει γνωρίσει τώρα, γιατί αυτό στο παρελθόν έβγαινε με γυναίκε οι οποίε ανήκαν σε άλλο άνδρα. Και αυτή πρέπει να τον εμπιστευτεί που αυτός έβγαινε με γυναίκες που πήγαιναν, που είχαν σχέση με άλλο άνδρα, αλλά ξέχασα, οι άνδρες είναι ανώτερα από τις γυναίκες στο μυαλό τους. Με έχω βγει ενώ ήταν αλλουνού παντρεμένες, αραβωνιασμένες, με μια που ήταν έγκυος, πολλές που ήταν μητέρες. Μάλιστα. Μάλιστα. να τον ενημερώσω ότι όταν μια γυναίκα γίνεται μητέρα δεν σημαίνει ότι δεν έχει σεξουαλικότητα. Να τον ενημερώσω ότι το να απατήσεις τον την σύντροφό σου είναι εξίσου ανήθικο ανεξαρτήτως τι φίλο έχεις και άνδρας και να είσαι να πατήσει, κάνεις την ίδια ανηθικότητα με το να είσαι γυναίκα και να πατήσεις. Ε... Τώρα αυτό το να έχει βγει με μια που να ήταν έγκυος, εγώ δεν το πιστεύω, δεν ξέρω. Και να συνέβη και, δεν χαρακτηρίζει αυτό όλες τις γυναίκες. Τσιμπούκια μέσα στο κλαπ τέρμα κοκαρισμένες, φαίνονται καλά, μα δεν είναι ευτυχισμένες. Λέω ότι οι γυναίκες έκαναν του έκανα στοματικό σεξ μέσα στο κλαμπ και ήταν υπό την επίρρεια κοκαίνης, φαίνονται καλά, μα δεν είναι ευτυχισμένε. Οποιοςδήποτε είναι κοκαρισμένος, φαίνεται καλά, μα δεν είναι ευτυχισμένο. Ε, κάτσε να σε δω αν φαίνεσαι εσύ καλά. Ε, η φωτογραφία που βλέπω εδώ έχει ένα χαμόγελο με μαύρα γελιά. Δεν βλέπουμε τα μάτια σου να δούμε αν είσαι όντως ευτυχισμένος. Τι μου κάνει, κόρη που μου στείλει αυτό το βίντεο. Ξανακλέγεται ο άνθρωπο. Νομίζεις χαίρομαι που γίναμε έτσι. Με ποια θα κάνω σπίτι, με πια. Λοιπόν, overall meaning. Λοιπόν, έχει τα αγγλικά εδώ πέρα στο Sony Hits. Το τι σημαίνει. These lyrics from Bosican song feminist, Feministis address gender dynamics and stereotypes in romantic relationships. Αυτή η στίχη λέει από το τραγούδι του Bosican Feministis απευθύνονται στα, στις δυναμικές των φίλων και τα στερεότυπα στις ρομαντικές σχέσεις. The first verse talks about the singer's desire for a woman without a past. Ο πρώτος στίχος μιλάει για την επιθυμία του τραγουδιστή για μια γυναίκα χωρίς παρελθόν, someone who doesn't consider their own interests and willings, and is willing to do whatever the singer tells them. Μια γυναίκα η οποία δεν σκέφτεται τα δικά της συμφέροντα και είναι πρόθυμη να κάνει οτιδήποτε της πει ο τραγουδιστής. The singer laments the chaotic nature of their relationships and expresses their frustration. Ο τραγουδιστής κλαίγεται, πενθεί για τη χαοτική φύση των σχέσεων και εκφράζει τη ματέωση του. Και τις κάνει με το τραγούδι αυτό ακόμη πιο χαοτικές. The second verse addresses the criticisms the singer receives. Ο δεύτερος στίχος απευθύνεται στις κριτικές που λαμβάνει ο τραγουδιστής being called sexist, misogynistic, and racist. Απ' αποκαλούν sexist, misogynistic, και racist, They acknowledge that they may come across as inappropriate when it comes to women, but assert that they are just old-fashioned and have respect with women. Λέει ο τραγουδιστή αναγνωρίζει ότι μπορεί να φαίνεται απρεπή όταν μιλάει για γυναίκε, αλλά μα διαβεβαιώνει ότι απλώ είναι παλαιά σκοπή και έχει σεβασμό για τι γυναίκε. Να το βράσω τέτοιο σεβασμό. The singer refers to themselves as a feminist because they believe in equality between genders, but they also admit to using women for their own desires. Ο τραγουδιστής αναφέρεται στον εαυτό του σαν ένα φεμινιστή, επειδή πιστεύει στην ισότητα μεταξύ των φίλων, πού το βλέπει αυτό, την ισότητα μεταξύ των φίλων, αλλά επίση παραδέχονται ότι χρησιμοποιούν τι γυναίκε για τι δικέ του επιθυμίε. They boast about not getting attached to women, and following them after they have had them. Α. Ah. They boast σημαίνει ότι καυχόνται, καυχέται δηλαδή ο τραγουδιστή για το ότι δεν προσκολάται πάνω στις γυναίκες και τι κάνει αφόλου μετά που τις έχει. Όπως το κατάλαβα, δηλαδή τις γαμάει, τις πηδάει και μετά τις παρατάει. The closing line expresses the singer's confidence in being true to themselves and not playing a role. Και λέει, ο καταληκτικό στίχος εκφράζει την πεποίθηση του τραγουδιστή ότι είναι αληθινός για τον εαυτό του και δεν παίζει ένα ρόλο. Overall, γενικά, the relics of, of feminists η στίχη του τραγουδιού φεμινιστής «Explore the complexities of romantic relationships and challenge societal expectations and stereotypes surrounding gender roles». Θα πάω να κάνω χαρακτήρι τώρα. Τι είναι αυτές οι μαλακίες που γράφουν εδώ πέρα. Λέει περιληπτικά η στίχη του τραγουδιού φεμινιστής είναι από τη ιστοσελίδα uh, sonichits.com video slash, can slash, full, track, one λέει εν συνόλου οι στίχοι του τραγουδιού φεμινιστής διερευνούν την κομπλεξή τι σημαίνει την, π, π, πώς, τη συθετότητα το πόσο σύνθετες είναι οι ρομαντικές σχέσεις και προκαλούν τις προσδοκίες της κοινωνίας και τα στερεότυπα ανάλογα τα οποία α, περιτριγυρίζουν τους ρόλους των φίλων. Είναι η πιο ηλίθια διατύπωση που έχω ποτέ διαβάσει. Σε καμία περίπτωση οι στίχοι του τραγουδιού αυτού δεν διερευνούν το πόσο πολύ σύνθετες είναι οι ρομαντικές σχέσεις. Σε καμία περίπτωση τις παρουσιάζουν ως ένα και ένα κάνουν δύο. Ως εντελώς... Ε, ε, Simpli Simplistic λέγεται στα αγγλικά, εντελώ απλοϊκά παρουσιάζουν τι ρομαντικέ σχέσει και σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν τι προσδοκίε τη κοινωνία, τα κοινωνικά στερεότυπα α, σε σχέση με του ρόλου των φίλων. Δεν τα προκαλούν, τα επιβεβαιώνουν με το χειρότερο δυνατό τρόπο. Το τραγούδι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για να τα ακούνε νεαρά παιδιά τα οποία ακόμη δεν έχουν πλήρω ανεπτυγμένη την κρίση τους επειδή δεν είναι πλήρω ανεπτυγμένο ο εγκέφαλος τους και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το τραγούδι με ωραίο ήχο, γιατί μουσικά είναι ωραίος ο ήχος του τραγουδιού, εμένα μουσικά μου άρεσε ο ήχος. Ο στίχος με έκανε να αειδιάσω ο ήχος δεν ήταν ασχήμος, μου άρεσε. Αυτό το τραγούδι όμως μεταφέρει πολύ επικίνδυνα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις. Μεταφέρει εξαιρετικά σεξιστικές απόψεις. Τσουβαλιάζει όλες τις γυναίκες σε μια κατηγορία θεωρεί ότι όλοι οι άνδρες είναι το ίδιο και όλες οι γυναίκες είναι το ίδιο, υποτιμά τους άνδρες οι οποίοι αγαπάνε μία γυναίκα και δεν σκέφτονται όπως στο μεσαίωνα ότι αν μια γυναίκα έχει προηγούμενους ερωτικούς συντρόφους από αυτούς, ότι δεν είναι καλή γυναίκα και είναι χρησιμοποιημένο προϊόν, είναι ένα αειδιαστικό τραγούδι, είναι ένα απεχθές τραγούδι. Η στίχη είναι πολύ επικίνδυνη και αν έχετε ανήλικα παιδιά που ακούνε αυτό το τραγούδι, ω ψυχολόγο και ω μητέρα, σαν συμβουλεύω να τους προστατεύσετε από τα πολύ επικίνδυνα μηνύματα που δίνει το τραγούδι αυτό. Και συνδέω αυτό το βίντεο με το 22ο επεισόδιο του podcast του δικού μου, που έχει τίτλο «Τι λέει ο κόσμος για ένα γυναικοχτώνο». Τέτοιες αντιλήψεις, όπως αυτές που καλλιεργεί αυτό το τραγούδι, οπλίζουν τους γυναικοκτόνους, οπλίζουν τους κακοποιητές, οπλίζουν την εμφυλβία. Είναι άθλιο τραγούδι. Σας λέω η μουσική μου άρεσε. Η στίχη όμως είναι εμετική. Εμετική. Και λυπάμαι πάρα πολύ να το ακούνε νέα παιδιά αυτό το τραγούδι. Ιαξ. Ιαχ! Συγγνώμη που σας αναστατώσα. δεύτερο εγώ. Η κοπέλα που το στείλει μου αυτή. Και δεύτερο εγώ, ο Μπόσικαν αυτή, ποιο είναι. Δεν το ξέρω ποιο είναι. Ούτε είμαι σίγουρη ότι ούτε αυτό ξέρει ποια είναι. Ούτε θέλω να με μάθει. Δεν με ενδιαφέρει αν θα δει αυτό το βίντεο. Με ενδιαφέρει αυτό το βίντεο να το δουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδιά, είναι εκπαιδευτικοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την νεολαία και να του μεταφέρουν αυτά τα μηνύματα ότι όλο το τραγούδι αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο διδάσκει το μίσος και την απαξίωση προς τις γυναίκες. Είναι ένα μισογυνιστικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πάει τις ανθρώπινες σχέσεις πολλούς αιώνε πίσω. Είναι ένα τραγούδι το οποίο προάγει την έμφυλη βία. Είναι ένα αειδιαστικό τραγούδι. Μπλια!